Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πολύ καλά. Καλό μήνα! Επιτέλους βγήκαμε. Το κακό είναι ότι δεν προλάβαμε και πολύ την άνοιξη, αλλά σκέψου ότι φιλενάδο τον επόμενο μήνα έχουμε καλοκαίρι. Πότε ήρθε το καλοκαίρι? Δηλαδή τον επόμενο μήνα είναι Ιούνιος ρε αδερφέ. Εντάξει, λοιπόν, τι που κάνετε, πώς είσαστε? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ντου τώρα που έγινε, είμαι λίγο σε σκέψη. Είναι καλό, είναι κακό, θα μας στερήσουν το καλοκαίρι? Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι 1η Σεπτέμβρη φέτος θα ανοίξουν τα σχολεία. Τουλάχιστον ας το χαρούμε όλο αυτό και να μην είναι αρνητικό για μας, αλλά να σκεφτόμαστε και θετικά και μακάρι, δόξα τω Θεώ, να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Λοιπόν, ελάτε τώρα στα δικά μας. Όπως βλέπεις στον τίτλο, σήμερα σου έχω ετοιμάσει ένα βίντεο με την συλλογή αμέτα καλλιτικά μου, γιατί βλέπω συνέχεια ότι γίνεται ξεκαθάρισμα καλλιτικών στο YouTube, οπότε εγώ σκέφτηκα τώρα να σου δείξω τη συλλογή μου με τα καλλιτικά, γιατί είμαι έτοιμη να το κάνω. Πολλές φορές μου το ζητάγατε και δεν ήμουν έτοιμη να το κάνω αυτό το βίντεο, όμως επειδή το βίντεο θα γινόταν τεράστιο, σκέφτηκα να το κόψω ανά κατηγορία, δηλαδή να σου δείξω τη συλλογή μου με τις παλέτες, άλλο βίντεο συλλογή με highlighter, άλλο βίντεο συλλογή με foundation, γιατί όχι πως αυτό το βίντεο θα είναι μικρό, αλλά θέλω τώρα να σου πω. Οπότε, ρε φιλενάδα, έχουμε ένα βίντεο μόνο καλλιτικά, το καταλαβαίνεις. Οπότε, φτιάξε καφεδάκι. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, μην ξεχνάς να κάνεις follow στα social media και μην ξεχνάς να χτυπάς το καμπανάκι. Του έχετε ειδοποίηση για το βίντεο που ανεβάζει αυτό το τρελοκάναλο από την Μπέλα Μέρη. Πάμε να αρχίσουμε. Και σας δείχνω τη συλλογή μου από τις παλέτες, ήθελα να σας πω ότι το καλό με μένα είναι ότι δεν είμαι 100% beauty palette junkie, γιατί με κρατάει λίγο η καταναλωτική μου μανία, γιατί έχω την οικογένειά μου, πρωτεύουν τα παιδιά μου, καταλαβαίνετε. Μπορεί σε κάποιους να φαίνονται λίγες οι παλέτες που έχω, σε κάποιους μπορεί να φαίνονται πολλές. Εγώ πιστεύω ότι είμαι σε μία μέση κατάσταση, ούτε λίγες αλλά ούτε πολλές. Και ο λόγος αυτός, επειδή δεν έχω την τόση καταναλωτική μανία που έχει κάποια άλλη κοπέλα. Όμως παρόλα αυτά, είμαι μία γυναίκα που μπορώ να σου πω ότι παίρνω παλέτες, έχω πάρει και παίρνω παλέτες και κοιτάω πάνω κάτω να μην μοιάζουν τόσο οι αποχρώσεις. Γιατί τώρα ο καθένας από εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Οπότε θα αρχίσω. Πάμε λοιπόν να σου δείξω την πρώτη αγορά μου που είχα ξεφύγει γενικά από την Seventeen, από την Manhattan, από τη MAC που δουλεύαμε τότε στη σχολή, από την Criolan. Ουσιαστικά εγώ όταν τελείωσα τη σχολή, να σας το πω και το άλλο, αν δεν είχα το κανάλι πιστεύω ότι δεν θα ήμουνα τόσο μπασμένη στα drugstore προϊόντα, θα ήμουνα δηλαδή μόνο focus αυτά που μας μάθανε στη σχολή. Δηλαδή το YouTube μένα είναι πάρα πολύ εμπνευστικό σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί με έκανε να ξεφύγω, να ανοίξω τα μάτια μου, τους ορίζοντές μου, να δω τι άλλο παίζει στην αγορά και τα αφήνω όλα αυτά στο YouTube, γιατί έτσι γνώρισα ρε παιδί μου πάρα πολλές εταιρείες οικονομικές. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορώ συνέχεια να παίρνω high-end προϊόντα, αν και το τελευταίο καιρό έχω γνωρίσει δύο παλέτες που με έκανε έτσι να αλλάξω και λίγο τη σκέψη μου ότι όσα δίνεις παίρνεις. Μετά αυτό δεν υφίσταται, γιατί καμιά φορά όσα δίνεις τα κλαις, μπορείς εύκολα να τα βρεις με ντιουπάκια και είμαι απόλυτα χαρούμενη που τουλάχιστον, και θα αρχίσω κιόλας να μην σας τα πολυλογώ, θα αρχίσω με την W7 που έχει βγάλει πάρα πολλά ντιουπ από εταιρείες Anastasia Beverly Hills, διάφορα τέλος πάντων, και θα αρχίσω με αυτήν εδώ πέρα την αγορά μου, η πρώτη αγορά μου, η Delicious, είναι μια παλέτα πάρα πολύ εύκολη, θα έλεγα, για αρχάριες καταστάσεις, με 14 αποχρώσεις θερμές. Έχει αυτό εδώ πέρα τον καθρέφτη τον τεράστιο. Όπως βλέπετε έχει και πινέλο, το οποίο το πινέλο το είχα καταυχαριστηθεί και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο blending πινέλο, θα έλεγα. Όχι, λάθος. Έχω και ένα MAC πινέλο blending. Φοβερό πινελάκι. Μία παλέτα την οποία την καραυχαριστήθηκα και δεν την άλλαζα και εύκολα, μπορώ να σου πω. Μετά, όπως κατάλαβες, θα αρχίσω με W7. Μετά ήρθε στη ζωή μου η, πάλι από W7, η On The Rocks, μία παλέτα η οποία και
σκεφτεί 14 αποχρώσεις, καμία σχέση με την προηγούμενη. Έχει βελανιδί, έχει κιτρινάκι, έχει κροκέ, έχει σίμερ. Τα σίμερ γράφουν απίστευτα. Αυτή είναι μια παλέτα η οποία έχει διχάσει πάρα πολλούς συναδέλφους, αλλά όχι μόνο YouTuber, αλλά και εσά. Έχω να σας πω ότι εμένα προσωπικά δεν με έχει κουράσει πάρα πολύ. Το μόνο που με κουράζει είναι ότι έχει απίστευτο fallout και γενικά χρηματίζεται σαν παλέτα, αλλά η απόδοσή της είναι φανταστική. Κάνεις δηλαδή απίστευτα μακιγιάζ. Δεν το συνιστώ για αρχάρια, γιατί θέλει πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις, γιατί μου τζουρώνεσαι πάρα πολύ εύκολα. Θα συνεχίσω πάλι με W7, μιλάμε για αυτό εδώ πέρα το λουλούδι, είναι η Blazing με 12 αποχρώσεις, σε ντενεκερδένια πλέον συσκευασία, μια τεράστια παλέτα η οποία μπορεί να φορεθεί χειμώνα όλες τις ώρες βασικά και το καλοκαίρι, άμα θέλεις να διαλέξεις ένα nude και να κάνεις έτσι μια θερμή γωνία, απίστευτη. Το πινελάκι δεν μου άρεσε εδώ, σε αυτή τη συσκευασία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καθρέφτης, μια παλέτα την οποία την αγαπάω, με συντροφεύει, φανταστική παλέτα. Στην ίδια κατηγορία του ντενεκερδίου θα προχωρήσουμε αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία είναι η Smoking, η οποία μπορείς να κάνεις όπως καταλαβαίνεις απίστευτα Smoking Eyes. Η παλέτα αυτή έχει διάρκεια, έχει έντονες αποχρώσεις, μπορείς να παίξεις απίστευτα, δουλεύονται πάρα πολύ εύκολα. Όπως αυτή, αλλά όπως και οι άλλοι Blazing, είναι παλέτες οι οποίες δεν παθαίνουν κάτι, δεν σπάνε. Εντάξει, άμα τη ρίξεις θα σπάσουν, ναι, αλλά δεν είναι τόσο ευαίσθητες όπως είναι η Delicious και η On The Rocks, γιατί είναι χάρτινες οι άλλες, ενώ εδώ πέρα μιλάμε για Genique. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η παλέτα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή μου την είχαν στείλει κιόλας. Οπότε πάμε τώρα σε κάτι πιο μικρό από W7 και αυτή μου την είχαν στείλει. Πάμε στην ίδια κατάσταση όπως είναι η Smoking, αλλά λίγο πιο μικρή και αγαπάω εγώ γενικά τις γλυκιούλες Cutie. Η συγκεκριμένη είναι η Angel Eyes, Cichlid Eyes Shadow Palette. Μιλάμε για... Με διευκολύνει πάρα πολύ για το σχηματισμό των φρυδιών μου. Τώρα τελευταία κάνω και τα φρυδιά, θέλω όμως να τα βγάλω, δηλαδή να... το φτιάξω, μην παρεξηγείτε, είχαμε καραντίνα. Λοιπόν, μια παλετούλα πάρα πολύ γλυκούλα, απίστευτη απόδοση στα μαύρα, έντονες καταστάσεις στα σίμερ, πάρα πολύ ωραία παλέτα. Θα φύγουμε τώρα από την W7 και θα συνεχίσω τη συλλογή μου με Makeup Revolution. Η Makeup Revolution εγώ δεν την ήξερα, η αλήθεια την έμαθα από την Jane, χαρά μου. Θέλω βασικά να δω, γιατί τότε είχε βγάλει Rose Gold η Huda Beauty, οπότε το ψάχναμε όλες και θέλαμε κάτι να βρούμε εισάξιο και όμως το βρήκα στην Rose Gold, από είναι η σειρά Makeup Revolution, η σειρά Chocolate Rose Gold. Μιλάμε για μια παλέτα που όταν την ανοίγεις ακόμα και τώρα, ρε φίλε Νάδα, μυρίζει σοκολάτα. Μιλάμε για μια παλέτα η οποία την αγαπάω, την έχω αγαπήσει, γράφουν απίστευτες καλά, τα σήμερα δεν το συζητάω, είναι βουτυρένια, γράφουν όλες, εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα λουλούδι. Στην ίδια κατηγορία με την Chocolate, έρχεται να σου δείξω στη σειρά αυτό εδώ πέρα το άλλο το λουλούδι, είναι η Chocolate Orange από τη Makeup Revolution, I Love Makeup, Chocolate Orange, Χριστέ μου, λοιπόν, είναι παιδιά... Εντάξει, μυρίζει όντως σοκολάτα πορτοκάλι, βουτυρένιες καταστάσεις, θερμές αποχρώσεις, απίστευτες μπρονζέ καταστάσεις εδώ πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ την μαζί μου τα καλοκαίρια. Μία παλέτα και δεν θες τίποτα άλλο. Αγαπώ. Θα συνεχίσω πάλι με Makeup Revolution, θα αφήσω όμως την Chocolate και θα πιάσω τις παλέτες από τη σειρά Reloaded. Λοιπόν, θα μιλήσω για αυτήν εδώ πέρα, είναι η Visionary. Ήθελα να βρω έτσι μια παλέτα η οποία να έχει μόνο mauve. Σαν παλέτα, όταν τη βλέπεις, την ερωτεύεσαι. Όμως, δυστυχώς, έχω να σας πω ότι οι 15 αποχρώσεις που έχει αυτή η παλέτα δουλεύουν οι 4 το πολύ. Απελπίστηκα πάρα πολύ όταν την πήρα, γιατί ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη, έλεγα θα κάνω μακιγιαζάρες. Παιδιά, πιστεύω ότι αυτή η παλέτα γράφει σαν κυμολία. Τέτοια απογοήτευση, δεν ξέρω, απογοητεύτηκα. Όμως, πάλι καλά, που δεν είχα πάρει μόνο αυτή όταν είχα κάνει την παραγγελία, αλλά πήρα και αυτή. Είναι πάλι από την σειρά Reloaded, είναι η Neutral 3, η οποία είναι μια παλέτα... Και αυτή με 15 αποχρώσεις, θερμές αποχρώσεις. Αυτή βάφει, μιλάμε, πλετάρεται πανεύκολα, κάνεις μακιγιαζάρες. Δεν το συζητάω. Εν τω μεταξύ και οι δύο οι παλέτες είναι πάρα πολύ βολικές για τα ταξίδια σου.
Και εγώ γενικά κοίταζα να τα συνδυάσω, δηλαδή όταν έκανα τις αγορές μου, κοίταγα πάντα να τα συνδυάζω, ότι είναι καλοκαίρι, η άνοιξη, έτσι κυμαίνομαι και έτσι αποφασίζω ποια παλέτα θα πάρω, ανάλογα βασικά με την εποχή και τις ανάγκες μου. Πάρα πολύ καλή αυτή η παλέτα. Πριν περάσουμε τώρα στην MUA, θέλω να σας δείξω αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, την οποία την έχω αγαπήσει και ακόμα την αγαπάω και την αγάπησα από τότε που την πήρα. Είναι από Maybelline. Πιστεύω σε αυτή την παλέτα η Maybelline έκανε φοβερή δουλειά. Μιλάμε για τη The Burgundy Bar, δηλαδή, εντάξει, τη θεωρώ μία παλέτα, παιδιά, για νηφικό μακιγιάζ. Απίστευτα, μην το βλέπεις έτσι σκαμμένη, απλά την διόρθωνα, γιατί παλιά την είχα σε μία άσχετη θέση που έβαζα τη μουσική και με τα decibel φεύγαν όλα κάτω. Οπότε, γι' αυτό είναι λίγο κακομούτσουνη, να ξέρεις. Είναι μία παλέτα όμως την οποία την έχω αγαπήσει και πιστεύω ότι είναι ιδανική παλέτα για νύφες. Μικρή. Εντάξει, δεν θα πάρεις μόνο αυτή για να βάψεις την ύφη, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι η απίστευτη απόδοση. Η απίστευτη απόδοση, τα σήμερα. Καλά, αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για τα φρύδια. Αυτό μπορείς να κάνεις βάθος. Απίστευτη παλέτα, σας λέω. Και τώρα θα πάμε στο κεφάλαιο MUA. Γνώρισα και την MUA, παρόλα αυτά δεν την ήξερα. Στις εκθέσεις την γνώρισα. Λοιπόν, ουσιαστικά η πρώτη μου αγορά από MUA ήταν η Fire Vixen, χαμός με αυτή την παλέτα. Η πρώτη μου παλέτα η οποία είχε τόσο έντονα πορτοκαλί, 15 αποχρώσεις, πάρα πολύ βολική για τα ταξίδια, φανταστική παλέτα, ενθουσιάστηκα, απίστευτη διάρκεια, έντονο βλέμμα, απίστευτη, μου άρεσε πάρα πολύ, ειλικρινά. Μετά την Fire Vixen ήρθε η Cosmic Vixen, την οποία μου την έστειλε η ίδια η MUA. Μιλάμε για αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία και αυτή είναι 15 αποχρώσεις. Καλά, όταν είδα αυτό, τρελάθηκα. Αυτά. Γενικά, εγώ είμαι πιο πολύ του MOV, όπως γνωρίζεις και όπως βλέπεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μία παλέτα η οποία, η αλήθεια είναι ότι οι μισές βάφουνε και οι μισές δεν βάφουνε. Όμως, αυτό το χρώμα το έντονο γράφει, εγώ εκεί είχε πέσει κατευθείαν το μάτι μου. Τα shimmer είναι πάρα πολύ καλά, γράφουνε. Δεν έχω πρόβλημα με αυτήν τη συγκεκριμένη την παλέτα. Το πρόβλημα όμως αρχίζει, φιλενάδα, γιατί το βλέπω πάρα πολύ ότι θέλετε να την αγοράσετε επειδή είναι οικονομική εταιρεία και μπράβο σας, θέλετε μία πολύχρωμη παλέτα. Δυστυχώς εδώ πέρα ερχόμαστε σε μία απογοήτευση, να το πω, γιατί και εγώ όταν την είχα αγοράσει είχα μεγάλες προσδοκίες. Μιλάμε τώρα για αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία είναι η Tropical Ocean Palette. Δυστυχώς, όπως βλέπεις, την έχω σκάψει και ο λόγος είναι ότι ήθελα να βγει το χρώμα πάνω μου. Δεν γράφει, ρε παιδιά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν έμεινα ευχαριστημένη. Είχα μεγάλες προσδοκίες για αυτήν εδώ πέρα την παλέτα. Ήταν μια πολύχρωμη παλέτα, την είχα πάρει από την έκθεση, ερχόταν καλοκαίρι. Καθόλου, δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένη. Καθόλου ευχαριστημένη και σας λέω, ήμουν τόσο χαρούμενη που πήρα κι εγώ μία πολύχρωμη παλέτα. Θα κάνει ένα review, εντάξει, βγήκε το αποτέλεσμα, πολύ ωραίο, πολύ πολύχρωμο, αλλά με την εμπειρία καταλαβαίνεις ότι μη στα πω λίγο, δεν μου έκατσε καλά. Η επόμενη παλέτα που θέλω να σας δείξω είναι πάλι από την MUA, η οποία μου έπεσε και έσπασε και τη διόρθωσα. Είναι αυτή εδώ πέρα με νιούτ καταστάσεις, είναι η Heaven and Earth. Eyeshadow παλέτες, μου τη στείλανε κιόλας. Μου άρεσε αυτή η παλέτα πάρα πολύ. Μου άρεσε, την έχω ευχαριστηθεί, την έχω λιώσει, βλέπετε. Την έχω λιώσει, μου άρεσε πάρα πολύ. Τα shimmer είναι φανταστικά, κάνεις εδώ πέρα έντονες γωνίες. Πολύ ωραία. Στην ίδια κατηγορία των καφέ, των κυπαρισί, του μαύρου, του smokey eyes, έρχεται στην καρδιά μου αυτή εδώ πέρα η παλετίτσα, η οποία είναι από Wet n Wild, η Nude Eye Waking. Είχα κάνει και ένα video review. Απίστευτη, έγραψε κατευθείαν, μου άρεσε πάρα πολύ βολική η παλέτα, για smokey και όχι, δεν το συζητάω. Καλά, αυτό για transition color τα σπάει, δηλαδή και αυτό και αυτό. Και αυτό με διευκολεύει πάρα πολύ για τα φρύδια μου, αλλά και για το βάθος. Εδώ πέρα τις ανοιχτές τις αποχρώσεις τις έχω για highlighter και γενικά είναι μια παλέτα πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε να δείτε κάποιο review από όλες αυτές που σας δείχνω, είναι στην playlist στην κατηγορία review. Εκεί θα τα δείτε όλα και υπάρχει και η κατηγορία στην playlist πάλι makeup tutorial. Οπότε αν θέλετε να πάτε να ανατρέξετε, να δείτε πώς έχω κάνει και τι απόδοση έχουν και τι και αυτά και αυτά,
να πάτε να δείτε την κατηγορία Makeup Tutorial και Review. Ξέχασα να σας πω, βρε παιδιά, ότι έχω κι άλλες από MUA. Μου τις είχαν στείλει αυτές εδώ πέρα, τις cute, τις Embellables, που είναι pigment και είναι σε μορφή... Έλα μάνα μου, που το γυρνάς και αποδίδεται έτσι η σκιά και μετά από πινέλο και βρεγμένο πινέλο ακόμα καλύτερο αποδίδουνε. Είναι αυτές εδώ οι τρεις, είναι η τυρκουάς, η συγκεκριμένη είναι The Glow Roller Shimmer Tropical Azure, αυτή η άλλη είναι η Dessert Shimmer και αυτή εδώ πέρα είναι η Moroccan Space, πάρα πολύ καλές και οι τρεις και αν τις βάλεις με βρεγμένο πινελάκι αποδίδουνε πάρα πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα σε τρεις ακόμα μονές σκιές αυτή τη φορά, είναι αυτές εδώ οι καινούργιες σκιές από την MUA, αυτή η συγκεκριμένη είναι η Pearl Golden Honey. Αυτές είναι φανταστικές, είναι φανταστικές και πρόσφατα από ένα σεμινάριο που κέρδισα μου την στείλανε από το Karma Beauty. Λοιπόν, κοίταξε να δεις εδώ πέρα τι ωραία που είναι. Καλά, εννοείται ότι όλες αυτές οι shimmer καταστάσεις μπορείς να τις βάλεις και highlighter. Και η δεύτερη μπορεί να είδες τρεις, αλλά είναι ίδια απόχρωση, οπότε θα σου δείξω και αυτό εδώ πέρα το διαμαντάκι, το οποίο είναι η Pearl Cinnamon, φανταστική, τις χρησιμοποιώ και ως highlighter. Δεν το συζητάω. Κατηγορία Glitter, θα σε πάω τώρα σε μία παλέτα από Catrice. Είναι η The Glitter Eyes Mix & Match Eyeshadow Palette. Είναι μία βολική, κούτσικη παλετίτσα, η οποία έχει shimmer καταστάσεις και δεν έχει καθόλου matte. Δεν το περίμενα, απίστευτη απόδοση. Έχω κάνει και μακιγιάζ και make-up tutorial με αυτό εδώ πέρα. Το απλό, το θαυματάκι, απίστευτη παλέτα. Επόμενη παλέτα που θέλω να σου δείξω είναι αυτή εδώ από Essence, The Too Glam To Give A Damn. Δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένη, στο είχα πει και ότι την πρώτη στιγμή που έκανα το βίντεο δυσκολευόμουν, τι κι αν έβρεχα πινέλα, τι κι αυτό, μπορεί να είναι μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πάρα πολύ οικονομική, όμως παρόλα αυτά δεν μου άρεσε καθόλου, ενώ είναι φανταστική, πανάλαφρη, χάρτινη, ωραίος ο καθρέφτης, ωραίο το design, τι να το κάνεις όμως, δεν αποδίδει δυστυχώς. Ότι το καλοκαίρι, το περσινό, είχα πάρει τρεις παλέτες ντιουπάκια από Huda Beauty, είναι της Technique, πάλι ήθελα να βρω το χρώμα μου, το Mauve Blush και μου αρέσει γιατί στη Visionaire είχα φάει το fail του αιώνα, οπότε λέω εντάξει. Μιλάμε για αυτό εδώ πέρα το διαματάκι, η οποία είναι Hypnotize, με την έχω ευχαριστηθεί ρε φιλενάδα, απίστευτη απόδοση, ωραίος ο καθρέφτης, καλά αυτές οι παλέτες και οι τρεις που είχα πάρει με διευκόλυναν πάρα πολύ στα ταξίδια μου, τις έπαιρνα και τις τρεις, οπότε είχα μία ποικιλία χρωμάτων. Αυτή είναι η Tempting, μιλάμε για μία παλέτα η οποία μπορείς να κάνεις μπρονζέ, smoky eyes, πάρα πάρα πολύ, με διευκολύνουν πάρα πολύ αυτές οι παλέτες, γιατί έχουν και το καθεφτάκι. Και η τελευταία παλέτα από Technique είναι η Intrigate, πάρα πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις και αυτή, δεν έχω λόγια για αυτά εδώ πέρα τα τετραγωνάκια. Και κλείνω με την τελευταία μου αγορά, όπως γνωρίζετε και νομίζω σας έχω πρίξει πλέον, με την αγορά μου που έχω κάνει από το Cult Beauty, Jaclyn Hill, Volume 1 και Volume 2. Η αλήθεια είναι ότι η Volume 2 σου ανοίγει την διάθεση, σου ανοίγει την ψυχούλα, δεν υπάρχουν οι αποχρώσεις, λάθος, hi Mari, είμαι όμως κι εγώ. Λοιπόν, αυτή είναι... Σου ανάγει την ψυχή, είναι πάρα πολύ ωραίες οι αποχρώσεις, όμως δυστυχώς σε αυτή την παλέτα συναντούμε φοβερό patching, το οποίο βάζει στη σκιά και κάθεται, ναι μεν διαρκεί, δεν πάει να το βγάλεις με μπατανόβουρτσα, δεν βγαίνει, αυτό είναι το μειονέκτημα. Έχει γίνει, έχω ακούσει και απόψεις από συναδέλφους, ενώ πλεντάρονται πάρα πολύ καλά, γιατί σαν high end τουλάχιστον δεν κλείσει τα λεφτά σου, βάζεις κατευθείαν το πινέλο και πάει μόνο του, δηλαδή είναι άψογο το πλεντάρισμα, δεν θέλει και πάρα πολύ, δηλαδή και για αρχάριους μπορείτε να την πάρετε, είναι μια επαγγελματική παλέτα, αλλά και για αρχάρι μπορείτε να την πάρετε γιατί πάει γάντι το πινέλο, σας λέω πάει όλο. Απλά το κακό είναι ότι μένει εκεί, σε κάποιες όμως κοπέλες, ρώτησα και μου είπανε ότι δεν τους έκατσε καλά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω, είναι φουρνιές φουρνιές. Και πάμε και στην Volume 1, η οποία πιστεύω ότι είναι η καλύτερη παλέτα όσον αφορά αυτή την μειονεκτικότητα από την πρώτη που σας έδειξα, τη 2. Αυτή δεν αφήνει τη στάμπα στο μάτι και με διευκολύνει πάρα πολύ στο να κάνω ντε μακιγιάζ. Αυτό ήταν το χορταστικό, πολύχρωμο, παλετένιο
βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε από κάτω αν έχετε κι εσείς κάποιες από αυτές τις παλέτες. Επόμενο βίντεο εννοείται ότι θα τα πάρουμε κατά σειρά. Ελπίζω όμως να μην κουραστείτε. Θέλω από κάτω να μου γράψετε αν σας αρέσει αυτή η σειρά. Καλούτε Netflix να ήμασταν. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν σας αρέσει αυτή η σειρά που θέλω έτσι να κατηγοροποιήσω και να σας δείξω τη συλλογή μου με τα καλλιτικά. Οπότε μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να κάνεις like στο βίντεο, μην ξεχνάς να χτυπάς το κουδουνάκι και να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!